Από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου η εταιρεία Avon με το δικό της δίκτυο αντιπροσωπών στον ομό της Δράμας το έχει αφιερωμένο στην προσφορά, στην κοινωνική προσφορά. Έτσι συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτες ανάγκης για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου της Δράμας. Από τις 18 λοιπόν έως και στις 22 του μήνα υπάρχει stand στην οδό Γεωργίου Ζερβού όπου γίνεται ενημέρωση των πολιτών για τη συγκέντρωση τροφίμων και θα υπάρχει και λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτες ανάγκης το οποίο θα δοθεί και στο κοινωνικό παντοπολείο καθώς και συγκεκριμένες ώρες παραλαβής. Τα είδη αυτά πρώτης ανάγκης είναι βρεφικές κρέμες, βρεφικό γάλα, γάλα ευαπορέ, αλεύρι, αλάτι, σάλτσα, κρυθαράκι, φακές, φασόλια, ρεβίθια, χυμούς, δημητριακά, πουρές πατάτας, ζάχαρη, χαρτί υγείας, απορρυπαντικά πλυντηρίου, φουγγαράκια σώματος παιδικά, πάμπερς, είδη καθαριότητας οικίας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, βρεφικές κρέμες, βρεφικό γάλα, γάλα ευαπορέ. Χορηγός επικοινωνίας αυτής της διοργάνωσης που έχει ως στόχο να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο είναι η Αλφα Τηλεόραση Δράμας. Με μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια όλη αυτή την εβδομάδα από τις 18 μέχρι τις 22 του μήνα, Δευτέρα με Παρασκευή, έχουμε μια συνεργασία με το κοινωνικό παντοπολείο της πόλης που όταν το προτείναμε το αγκάλιασαν κατευθείαν. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό παντοπολείο, μια ποσότητα των 600 προϊόντων από την εταιρεία. Το μεγάλο σημαντικό, το πολύ σημαντικό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι η κινητοποίηση όλου του δικτύου των αντιπροσώπων μας που έχουμε εδώ στην πόλη της Δράμας, ώστε να ανταποκριθούν και να συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά του κοινωνικού παντοπολίου, ώστε να βοηθήσουμε και πιο αδύναμες οικογένειες εδώ στην πόλη. Έχετε δύο στιγμής ανταπόκριση σε αυτό που ζητάτε? Έχουμε δει βεβαίως αρκετή ανταπόκριση. Ήδη οι δικοί μας αντιπρόσωποι είναι ενήμεροι φυσικά για αυτή την όλη ενέργεια. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είμαστε όλη την εβδομάδα εδώ, στον πεζόδρομο στη Ζερβού, όπου ήρθατε και μας βρήκατε, ούτως ώστε να ενημερώσουμε γενικότερα και όλους τους πολίτες, που μπορώ να πω λίγο-λίγο ο καθένας και εδώ μας έχει φέρει προϊόντα. Αυτή τη στιγμή σήμερα δεν έχουμε, τις προηγούμενες μέρες όντως είχαμε, θα τα βλέπατε, αλλά και κατευθείαν πηγαίνει πολλοί κόσμος κατευθείαν στο κοινωνικό παντοπολείο για να τα προσφέρει. Θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή, μέχρι πότε? Ναι, μέχρι και την Παρασκευή, ως επιτοπλίστων είναι το ωράριο αγοράς που βρισκόμαστε εδώ. Παράλληλα όμως κάνετε και άλλες εκδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών που έχει να κάνει κυρίως με θέματα υγείας, όπως είναι η ατζέντα που κρατάτε. Mm-hmm. Τι ακριβώς είναι αυτό? Η Avon υποστηρίζει πάρα πολύ με διάφορα έτσι κοινωνικά έργα, όπως το είπατε και εσείς. Έχουμε πολύ σημαντική παρουσία με τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Αυτό είναι βέβαια κάτι παγκόσμιο. Εδώ την ατζέντα που κρατάω, να σας τονίσω ότι είναι κάτι που είναι εφεύρεση, να το πω, της Avon Ελλάδος. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πάρα πολύ. Είναι ατζέντα για το 2014. Εξ ολοκλήρου πάνε τα χρήματα στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και χρηματοδοτείται ο κινητός μαστογράφος που έχουμε κάνει δωρεά στο κράτος, όπου γυρίζει τις παραμεθόριες περιοχές και γίνονται δωρεάν μαστογραφίες για τις γυναίκες που δεν μπορούν να παρευρεθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.